σελίδα 1054, Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον κεφάλαιο Β, εδάφιο 1. Β, κεφάλαιο, εδάφιο 1, Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου, σελίς 1054. Σύ λοιπόν τέκνον μου, δυναμούδια της χάριτος σε Χριστό Ιησού. και όσα έκωσες παρεμούδια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσιν. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις δι' αρέσει τον στρατολογήσαντα εάν δε και αγωνίζεται, τι στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτο να μεταλαμβάνει από τον καρπόν, ενώ εκείνα τα οποία λέγω, ήθελα να σου ο Κύριος σύνεση εις πάντα. Εν θυμού τον εξπέρματος Δαβίδη Ιησούν Χριστόν τον Αναστάντα εν εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος αλόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Για τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς για να απολαύσω και αυτή και αυτήν την σωτηρία την ε. Ιησού με τα Πιστός ο λόγος, γιατί αν συναποθάνομεν θέλομεν και συζήσει, αν υπομένομεν θέλομεν και συμβασιλεύσει, αν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί μας, και να απιστόμεν εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δίνατε. Ταύτα υπενθύμιζε διαμαρτυρόμενο ενώπιον του κυρίου να μην λογομαχώσει, το οποίο δεν είναι ουσιδέν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφή των ακουόντων. Σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις το Θεόν. εργάτιναν επέσχυντων, φωτομούντα το λόγο τη ελθεία. Τα σδεύε βήλου ματαιοφωνία φεύγει, διότι θέλουν οι πλειοτέρα πληρωτέρα να σέβιαν και ο λόγος αυτών θέλει κατατρόγιο τρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένος και ο φιλτός ή την από τη αληθείας, λέγοντες ότι έγινε ήδη ανάσταση και ανατρέπωση την πίστην τεινών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει έχουν τη σφραγίδα ταύτη. Γνωρίζει, και το κείμενο λέει έγνο, έχει γνωρίσει προκαταβολής κόσμου, γνωρίζει ο Κύριος του σόδα αυτού και ας απομακρυνθεί από τις αδικίας πάσος τις ονομάζει το όνομα του Χριστού. Εν μεγάλη δεϊκία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, και άλλα μεν προς χρήση τιμίαν, αλλά δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τι είσαι αυτόν από τούτον, ελισθέ σκεύος τιμίας χρυσός, και εύχριστον εις το δεσπότην, ετοιμασμένον εις αγαθών. Τας δε νεωτερικάς επιθυμίας φεύγει και ζήτη την δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Τας δε μωράς και απεδεύτους φιλονικίας παρετού εξεύρων τη γενώση μάχας. Ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκον, με τα πραότητος Μή ποτέ Μήποτε δώσεις αυτούς ο Θεός μετάνιαν, ώστε να γνωρίσω την αλήθεια και να ανανύψω από τις παγίδος του διαβόλου υπό το οποίο είναι πεπαγιδευμένοι στα θέλημα εκείνου. Αμήν. Τελευταία επιστολή της Γραφής ίσως, Πάντως, η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, γραμμένη το 68, σε λίγο θα τον αποκεφαλίσουμε. Και στέλνεται στον Τιμόθεο. Το τέκνο του το αγαπητό. Γι' αυτό που διαβάζουμε σαν λόγο Θεού, χωρίς συνέστημα, απευθύνεται σε αυτούς που έχουν πάρει απόφαση να εργαστούν τον Κύριο, να εργαστούν στο έργο του Θεού. Να εργαστούν όμως αποτελεσματικά και καρποφόρα. Όχι να νομίζουν ότι εργάζονται, ούτε να πιστεύουν ότι εργάζονται αλλά να εργάζονται για τον Κύριο με καρπό πολύ, με καρπό καλό και ο καρπός τους να μένει. Δηλαδή, όχι να σκανδαλίζουν, να οικοδομούν. Όχι να ταλεπορούνε τους ανθρώπους, αλλά να τους ευλογούνε. Ο Τιμόθεος είναι ένα νεαρό παιδί. Τον εξέλεξε ο Παύλος το 50 μετά Χριστό. Νεαρό παιδί, στον οποίο όμως είπε ότι ο Θεός δεν είναι πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και όχι μόνο. Και αγάπης και όχι μόνο. Και σοφρονισμού εμπνεύματι και δυνάμει ηλίου του προφήτου ο βαφτιστής, ο πρόδρομος. Τώρα όμως υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο. Μη φοβού μόνο πίστευε. Πνεύμα όχι διλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως. Φτάνει αυτό. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης, Θεού Πατρός εγκεχημένη στην καρδιά μας δια πνεύματος Αγίου και πνεύμα σοφρονισμού, σοφρον. Να οικοδομούμε στο βράχο και όχι στην άμμο, αλλά και να οικοδομούμε με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολιτήμους και όχι με ξύλα, χόρτα και καλάμια. Αυτός είναι ο εργάτης του Κυρίου και θα δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά του. Πρώτον, είναι τέκνον, αφενός μεν αγαπητό του Θεού, αφετέρου δυνατό, αλλά μόνο με τη χάρη του Χριστού. Η δύναμη σου δεν είναι δύναμη ανθρώπινη, ικανότητα αξία, προσόντα, εργασία, μπράτσα. Η ικανότης του είναι και η δύναμη του είναι δια της χάριτος του Ιησού Χριστού και αυτό είναι το πρώτο. Τέκνον δυνατό, αλλά μόνο με τη χάρη του Χριστού. Δεύτερον, Όσα έκουσες παρεμούδια πολλών μαρτύρων, καλό μαθητή, ακούει προσεκτικά. Δεν ακούει και φεύγει, αλλά εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Για να μην είναι επιλύσμο να κροατείς, αλλά να εκτελεστείς έργο. Το δεύτερο βασικό του χαρακτηριστικό είναι μαθητής καλός μέσα στο σχολείο του Χριστού, που δάσκαλός μας και καθηγητής μας είναι μόνο ο Χριστός. Δεν έχω δάσκαλο άνθρωπο. Ο δάσκαλός μου είναι ο Χριστός και ο Λόγος του Θεού. Τρίτον, διδάσκαλος αλλά με διάκριση. Αυτά λοιπόν που άκουσες και έμαθες, να τα παραδίδεις σε πιστούς ανθρώπους. Έχει διάκριση. Διακρίνει τον άνθρωπο που θα έχει καλή συνέχεια εις πιστούς ανθρώπους που να είναι ικανοί και άλλους να διδάξωσει. Πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το χαρακτηριστικό του δούλου του Θεού. Να έχει διάκριση σε ποιον λέει τι. Παραλαμβάνω. Να έχει διάκριση σε ποιον λέει τι ακριβώς. Σε ποιον λέει παρηγορητικά λόγια. Σε ποιον λέει γιατί έχει χάσει την... είναι σε απελπισία. Σε ποιον λέει λόγια δυνάμεως και πίστεως, γιατί έχει χάσει τη δύναμή του. Και σε ποιον λέει λόγια να τον στηρίζει, γιατί έχει αποκάμει. Αλλά και σε ποιον λέει το Λόγο του Θεού με τη βεβαιότητα ότι θα τον μεταφέρει ακριβώς όπως είναι γεγραμμένο, δεν θα προσθέσει, ούτε θα αφαιρέσει. Ακριβώς έχει διάκριση. Το τέταρτο. Σύ, λοιπόν, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Και ποιος είναι ο καλός στρατιώτης που δεν εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις, γιατί τον ενδιαφέρει να αρέσει στο στρατολογήσαντα αυτόν. Το τέταρτο είναι στρατιώτης, αλλά όχι της πλάκας στρατιώτης, καλός στρατιώτης. Γιατί υπάρχει ο Λουφαδόρος, στρατιώτης, υπάρχει ο Τεμπέλης, υπάρχει και αυτός που ενδιαφέρεται, να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Ξέρει ποιος τον στρατολόγησε και ξέρει σε ποιον πρέπει να αρέσει. Γιατί η Εκκλησία είναι και στρατόπεδο. Και μάλιστα, μόνο όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς τέκνα Θεού. Είναι σε ένα άγημα και παίρνει εντολές. Από ποιον είναι, όχι από τον άνθρωπο, από τον διοικητή, από τον στρατολογήσατα. Αλληλούια. Και ενδιαφέρεται να υπακούεις τον στρατολογήσαντα αυτόν μόνο. Μόνο αυτόν. Πέμπτον, είναι αθλητής. Εάν τη δεν αγωνίζεται αν τις δε αγωνίζεται, δε στεφανούτε, αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Αθλητής όμως που δεν κάνει κομπίνες, δεν κλέβει, δεν προσπαθεί να τα καταφέρει με πλάγιους τρόπους, είναι ευθύς, ειλικρινής, αγαθός. Νομίμως αγωνίζεται. Και ποιος είναι ο νόμος του, ο τέλειος νόμος της ελευθερίας στον οποίο εγκύπτει και επιμένει όπως είπα για να είναι όχι επιλύσμου να κρατήσει αλλά εκτελεστής έργου. Νομίμως αγωνίζεται για να στεφανωθεί. Έκτον είναι και οργός. Σπέρνει το Λόγο του Θεού. Φροντίζει ποτίζει, σκάβει. Είτε αμπέλι έχει, είτε ηλιές έχει, τις κλαδεύει, τις φροντίζει. Είναι καλός Γεωργός. Δεν τα αφήνει και φεύγει, τα φυτεύει και μένει, εκεί μένει όμως. Ρούπι δεν κουνιέται. Φροντίζει τον αμπελώνα του. Φροντίζει το χωράφι του να είναι ποτισμένο. Τον ενδιαφέρει να βγάλει καρπό. Τον ενδιαφέρει να καρποφορήσει το χωράφι του. Έχει χωράφι, αλλά τον ενδιαφέρει να καρποφορεί το χωράφι του. Και πρώτος μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Πρώτος απολαμβάνει τον καλό καρπό του χωραφιού του, του έργου του, της σποράς του. Και τέλος, ενώ εκείνα τα οποία λέγω ήθελα να σου ο Κύριος σύνεσης πάντα, είναι συνετός. Δηλαδή, από μόνος του. Όχι. Έχει πνεύμα σοφίας και συνέσεως καθώς το εξητεί από αυτόν που το δίνει. Γιατί ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Αλλά η έμπνευση του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Δώσε μου έμπνευση Κύριε τι θα κάνω σε αυτή τη δυσκολία. Κάνε Κύριε εσύ. Και ο Θεός ξέρετε τι κάνει. Μεγαλία. Ανατρέπει τις καταστάσεις. Μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία. Το κακό σε πολύ καλό. Σε ποιον όμως. Σε αυτόν που έχει πνεύμα συνέσεως, σύνεση. Χάρισε μας κύριε πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Να γνωρίζουμε το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αυτό είναι ο δούλος του Θεού, αδερφοί. Τέλεια περιγραφή. Εφτά βασικά χαρακτηριστικά. Τα επαναλαμβάνω. Τέκνων, αγαπητών, αλλά και δυνατών με τη χάρη του Χριστού. Δεύτερον, μαθητής καλός. Γιατί είναι ο μαθητής καλός, γιατί έχει δάσκαλο καλό. Και μόνο το δάσκαλό το ακούει. Τρίτον, είναι αυτός διδάσκαλος, αλλά με διάκριση. Στον κάθε έναν λέει το πρέπον να ακούσει. Δεν παρηγορεί κάποιον που είναι χαρούμενος, παρηγορεί κάποιον που είναι λυπημένος. Δεν ενισχύει κάποιον που είναι δυνατός, ενισχύει κάποιον που είναι σε αδυναμία. Δεν στηρίζει κάποιον που στέκεται καλά στα πόδια του, στηρίζει αυτόν που είναι αποκαμωμένος. Και σε ποιον διδάσκει το Λόγο του Θεού, σε αυτόν που διακρίνει κανότητα, δηλαδή έχει φοβερή διάκριση, δεν κάνει ό,τι θέλει, δεν πήγε ο Ηλίας παρά μόνο και που τον έστειλε ο Θεός στη χείρα, στα σαρεπτά της Σιδόνος, στην πατρίδα της Ιεζάβελ. Απίστευτο. Δεν το είχα προσέξει αυτό. Ότι τον έστειλε στην πατρίδα της Ιεζάβελ. Δεν τον έστειλε στο Ισραήλ. Κύριε Θεέ μου. Και τώρα προχωρώντας λέει, έλα να σου πω τώρα και κάτι άλλο, τι μην ξεχνά ξεχνάς τον Ιησού Χριστόν τον Ανεστημένο κάτω το Ευαγγέλιο μου. Πρόσεξε, το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή σου λέγεται Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μόνο ποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού σώζεται. Μην το ξεχνάς, μην προσπαθείς να σωθείς, μην προσπαθείς να σώσεις. Αλλά επικαλού το όνομα του Χριστού και θα σωθείς και θα σώσεις. Εγώ λοιπόν για το όνομα αυτό κακοπαθώ ως κακούργος, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Όχι να κακοπαθώ, αλλά δεν δεσμεύεται ο Λόγος του Θεού. Ο Ηλίας δεν δεσμεύεται. Θα τον διατηρήσει για 3,5 χρόνια. Και θα βρέξει στα 3,5 χρόνια. Ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται. Γιατί? Γιατί είναι πιστός ο Λόγος. Αλλά για να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, πρέπει πρώτα να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό νεκρή για τον κόσμο, νεκρή για την αμαρτία, νεκρή για τη λογική μας, νεκρή για τις γνώσεις μας, νεκρή σε όλα, ζωντανή μόνο για τον Χριστό. Να το ξαναπω αυτό έτσι όπως μου το είπε ο Κύριος. Νεκρός σε όλα. Καταλαβες; Δεν κατάλαβα. Ζωντανός μόνο για τον Χριστό. Νεκρός για την οικογένειά σου. Νεκρός για την αμαρτία, για τον κόσμο. Νεκρός για το θέλημά σου. Νεκρός για τη λογική σου. Ξέρεις τι είναι ο νεκρός. Δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει. Είναι τελειωμένος. Όσο και να τον κλωτσίσεις και να του μιλήσεις και να το σπρώξεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ζωντανός μόνο στην παρουσία του Θεού εν το ονόματι του Χριστού. Είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, πιανού είμεθα, του Κυρίου είμεθα, του Κυρίου είμεθα. Αν θέλουμε να έχουμε καρπό, πολύ ο καρπό καλό και ο καρπός μας να μένει. Αλλιώς, λόγια, 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 πώς λένε οι Γάλλοι, παρόλες δεν λένε Γάλλοι. παρόλες λόγια άχρηστα Θεό να μας φυλάει αδερφοί όχι λόγια ανθρώπινα λόγια πίστεως δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού όχι σε εμάς Κύριε μπορώ να είμαι έτσι όχι μπορεί να σε κάνει ο Χριστός έτσι αμήν αμήν Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε κάνει έτσι. Αλλά πρόσεξε γιατί όλα αυτά καταστρέφονται εάν αρχίσεις να λογομαχείς. Δεν λογομαχεί. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται. Δεν τσακώνεται. Δεν λογομαχεί. Δεν διαφωνεί. Τι κάνει, ταπεινώνεται. Και σου ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Θα ταπεινωθώ όταν έχω διαφορά με τη γυναίκα μου, βεβαίως. Και θα προσεύχομαι να με φωτίσει, να τη φωτίσει, να μας φωτίσει ο Θεός. Ταπείνωση είναι η απάντηση στη λογομαχία. Στους ταπεινούς την χάρη ο Θεός. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Αλλά η εντολή σπούδασε, προσπάθησε να παραστεί στον εαυτό σου δόκιμο στο Θεό, δηλαδή εργάτη ανεπέσχυτο που ορθοτομεί στο λόγο της αληθείας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Μόνοι μας μπορούμε, όχι, εξητώντα. Ποιος ήταν εργάτης ανεπέσχητος, ο Ηλίας, ο Θεσβήτης. Ποιος ήταν εργάτης ανεπέσχητος, η χείρα στα σαρεπτά της Ιδόνος. Η χείρα, η χείρα. Η Εζάβελ, όμως υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ο Κύριος γνωρίζει του όντας αυτού. Το ποιο είναι του Κυρίου, μόνο ο Κύριος το ξέρει. Μπορώ να πω εγώ είμαι του Κυρίου, το λέω. Που ανήκουμε στον Κύριο, το λέμε. Αλλά λόγια. Πώς θα καταλάβω όμως αν ανήκω στο Χριστό. Πώς θα καταλάβω. Ανήκω πραγματικά στο Χριστό. Λέω ανήκω στο Χριστό. Το λέμε πολλές φορές το έχω κηρύξει. Σε ποιον ανήκει στο Χριστό. Για εδώ. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού πως θα καταλάβω ότι ανήκω στο Χριστό ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού πολλές χείρες υπήρχαν στα σαρεπ... στο Ισραήλ μία ήταν αυτή την οποία γνώριζε ο Κύριος στη χείρα στα σαρεπτά του Σιδώνος που ήταν δική του δούλη του και πως θα το γνωρίσω Κοίτα τη ζωή τη. Πέθανε, δεν πέθανε. Κοίτα τα αποτελέσματά τη. Και το παιδί της που πέθανε, γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Για να γνωρίσει ότι ο Ηλίας δεν είναι μόνο δούλος Θεού, αλλά έχει και λόγο Θεού. Και αυτά που λέει δεν είναι ανθρώπινα, είναι λόγος Θεού. Και πώς φάνηκε από το αποτέλεσμα. Πώς θα καταλάβω αν είμαι του Κυρίου. Από το αποτέλεσμα, από το έργο μου, από την καρποφορία μου. Κύριε Θεέ μου, δεν θα διακρίνω ή θα κρίνω ή θα κατακρίνω τον άλλον, εκείνον τον οποίο έχω δικαίωμα και υποχρέωση να διακρίνω, να κρίνω και να κατακρίνω είναι τον εαυτό μου. Τον εαυτό μου μόνο. Με τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού και ο Κύριος δίδει καρπό καλό και ο καρπός μένει. Προσέχτε, εγώ είμαι η η αληθινή. Πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Σύστηρα τα κλίματα. Πάνε κλίμα το οποίο δεν φέρνει καρπό, το ξεριζώνει ο πατέρας μου. Και το πετάει στη φωτιά. Και κάθε ένα που φέρει λίγο καρπό το περιποιείται για να φέρει περισσότερο καρπό και περισσότερο καρπό. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Αλλά σε μια οικία υπάρχουν σκεύοι. Χρυσάκια και ασημένια, αλλά υπάρχουν και σκεύη ξύλινα και οστράκινα. Τα ξύλινα και τα οστράκινα προς άτιμον χρήση, τα χρυσά και τα αργυρά προς τίμια χρήση. Τώρα, το επόμενο ερώτημα. Τι σκεύος, όχι είσαι, είμαι. Τι σκεύος είμαι άντρας, γυναίκα, μικρός, μεγάλος, παιδί, τι σκεύος είμαι. Αδερφοί αγαπητοί, όλο το μήνυμα σήμερα δεν απευθύνεται στον άλλον, απευθύνεται σε μένα, δηλαδή σε σένα προσωπικά. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ μέσα στον οίκον του πατρός μας, τι σκεύος είσαι. είσαι προς τιμία χρήση ή προς άτιμο χρήση. Οικοδομείς, έχεις αποτέλεσμα, ευλογείται, ευλογείς, συγχωρείς, μακροθυμείς, ελεείς, είσαι σαν τη χείρα με τον κορδάτι. Τι σκεύος είσαι. Και επαναλαμβάνω, η ερώτηση δεν είναι τι σκεύος είναι, η ερώτηση είναι τι σκεύω Και ποιος το ρωτάει αυτό, εγώ. Ποιος το ρωτάει αυτό και ποιος θα δώσει απάντηση, ο Χριστός. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τους όντα αυτού. Από εδώ θα φύγουμε αδελφοί αγαπητοί με την επίγνωση ότι έχουμε πάρει απόφαση να εργαστούμε για τον Κύριο Αμήν. Άντρε και γυναίκε, αν δεν έχει πάρει αυτή την απόφαση, δεν είναι για σένα. Όταν θα πάρει την απόφαση, θα γίνει για σένα. Έχουμε πάρει την απόφαση να εργαστούμε για τον κύριο, αλλά να εργαστούμε για τον κύριο σύμφωνα με το λόγο του και σύμφωνα με το θέλημά του. Σκεύο τη μία χρήσεω. Είμαι. Τα σκεύη τιμίας χρήσεως τι είναι. Κάπου χώρια τα βάζει εκεί ο οικοδεσπότης. Τα εισάτιμων χρήσεων τα αφήνει έξω. Τενεκές. Σκούπιδοντενεκές. Που και αυτό είναι χρήσιμο. Υπάρχουν και άλλα σκεύη που είναι άχρηστα. Δεν κάνουν τίποτα. Έχεις ένα πλυντήριο και είναι χαλασμένο. Έχεις μια σκούπα ηλεκτρική που δεν δουλεύει. Έχεις ένα κομπιούτερ, άλλα γράφεις, άλλα βγαίνουν. Σε μπερδεύουν. Τι σκεύος είμαι. Προσοχή, όχι τι σκεύος είναι. Δεν κοιτάω δίπλα μου. Στέκομαι μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και κοιτάω μέσα μου. Τι σκεύος είμαι. Και το ερώτημα είναι, Θέλω να γίνω σκεύος τη μία <Ρι> Θέλεις. Θέλει, <Ρι> αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι αν είμαι, θέλω να με κάνει σκεύος τη μία κύριε. Θέλω. Εάν θέλεις, πρόσεξε να καθαρίσεις τον εαυτό σου. Από βέβηλες ματαιοφωνίες, από αδικία, από λογομαχίες, από όλα αυτά τα οποία φέρνουν σκάνδαλο. Από μάχες, από τσακωμούς. Και τι θα κάνω, ταπεινά. Εάν είσαι ταπεινός, τότε καθαρίζεις τον εαυτό σου από όλα αυτά και τότε ο Θεός θα σε κάνει σκεύος τιμίας χρήσεως με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα αγιασμένος, αγίος. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου. Αγιασμό σώματος, ψυχής και πνεύματος. Ποιος τον κάνει. Ο Θεός της ειρήνης μας αγιάζει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Μόνο ο Θεός της ειρήνης. Ο Θεός της ειρήνης. Όχι του πολέμου, ο Θεός της ειρήνης μας αγιάζει ολοκλήρως σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων όσο το αφημώνει. Επαναλαμβάνω, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου εκείνη την ημέρα. Σκεύος αγιασμένο που είναι αποτέλεσμα της ειρήνης. Μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και τότε θα έχετε ανάπαυση, ειρήνη στη ψυχή σας. Πότε όταν είσαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Κάνε μας έτσι Κύριε. Δεύτερον, εύχριστο εις το δεσπότη, χρήσιμο. Σε ποιον στο δεσπότη. Τι είναι ο δεσπότης, ο Κύριος των Κυρίων, ο Χριστός. Σκεύος που να μπορεί να σε χρησιμοποιεί ο Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Εύχριστος σκεύος. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Δεν κάνεις ό,τι θέλεις, κάνει ό,τι θέλει. Δεν κάνεις ό,τι σ' αρέσει, κάνεις ό,τι του αρέσει. Δεν κάνεις ό,τι νομίζεις, κάνεις ό,τι εντέλετε. Και τι είσαι, φίλος του Χριστού. Και μιλάς σαν τον Ηλία, στόμα με στόμα, με τον Χριστό. Σκεύος λοιπόν, εύχριστο εις τον Δεσπότη. Για να είσαι εν τέλει, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Έτοιμος. Σηκωμένα τα μανίκια. Έτοιμος να εργαστείς αλλά πανέργων αγαθών. Δεν είσαι τεμπέλης, δεν είσαι γκρινιάρης, αλλά είσαι ετοιμασμένος πάντοτε. Ποιος μας ετοιμάζει αδερφοί αγαπητοί? Μόνο ο Χριστός. Ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Και πρόσεχε, τους νεοτερισμούς, τα λόγια τα ανθρώπινα. Φεύγει από αυτά, φεύγει, φεύγει. Μακριά, μακριά, όσο γίνεται πιο μακριά. Το είπε αυτός, στο είπε δεν με νοιάζει. Το λέει η Γραφή, το λέει ο Χριστός. Αυτό έχει σημασία. Τα νοητερικά σε επιθυμία φεύγει μακριά, αλλά αντιθέτω να ζητά τη δικαιοσύνη Θεού, πίστη Θεού, αγάπη Θεού, ειρήνη Θεού, μαζί με όλους που επικαλούνται τον Κύριο, αλλά μόνο η καθαρά καρδία. Άρα διάκριση. Με καθαρά καρδία θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο εσύ έχεις κοινωνία. Άνθρωπο με καθαρά καρδία. Ξέρεις τι πει καθαρά καρδία. Αγιασμένος. Άγιος άνθρωπος του Θεού. Τέλειος άνθρωπος του Θεού. Κακές τα φες, τα Χριστά ήθη. Πρόσεξε με ποιον έχεις κοινωνία. Πρόσεξε την κοινωνία μέσα στο σπίτι σου. Πρόσεχε τη γυναίκα σου, πρόσεχε τον άντρα σου, πρόσεχε τα παιδιά σου, πρόσεχε τα εγγόνια σου. Πρόσεχε τα αδέλφια σου. Πρόσεχε ποιου φωνάζει. Πρόσεχε. Με τα πάση προσοχή φύλατε την καρδία σου, διότι εκ προέρχονται όλε οι εκβάσει τη ζωή σου. Μην έχει κοινωνία με όποιον λάχη, όπω να είναι, ό,τι να είναι, με διάκριση. Ο καλό εργάτη, τι είπαμε ότι έχει, σύνεση και διάκριση. Διάκριση της αληθείας. Γι' αυτό και δεν μάχεται ποτέ. Αλλά αντιθέτω, είναι πράος, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα μήπως ο Θεός δώσει μετάνοια σε αυτούς που είναι παγιδευμένοι από το διάβολο. είτε με αμαρτίες, με παραβάσεις, με ανομίες, με ψευδοδιδασκαλίες, με, με οτιδήποτε. Να δώσει μετάνοια αυτό είναι η αποστολή σου σε αυτούς που είναι παγιδευμένοι από το διάβολο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, δούλος, πιστός, φρόνιμος και αγαθός, οικονόμος, πιστός, φρόνιμος και αγαθός, Έτοιμος δια πανέργων αγαθών. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας.